Σεβασμιότατε χρόνια πολλά. Καλή σας ημέρα καταρχάς και χρόνια πολλά. Το μήνυμα τη σημερινή ημέρα από τον πολιούχο της Αρνέας όπου βρισκόμαστε και η έδρα της Μητροπόλεως σας, τον Άγιο Στέφανο. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Καλό χρόνο. Πάντα ευλογημένο για τον τόπο μας, για την Χαλκιδική, για την Αρνέα μας και για τον Ελληνισμό ολόκληρο που υποφέρει τα τελευταία χρόνια και πιστεύομαι ότι ήρθε πλέον καιρός να ησυχάσει, να ηρεμήσει, να δικαιωθεί είπατε να πούμε δυο λόγια για τον Άγιο Στέφανο. Ο τίτλος του είναι «Πρωτομάρτης και αρχιδιάκονος», «Μάρτυρας». Αγαπητέ μου, για να πούμε την αλήθεια εμείς οι κληρικοί, το Ευαγγέλιο ολόκληρο όταν μιλάει για τον χριστιανισμό χρησιμοποιεί τους όρους στρατιώτης, στρατευμένος, μαχητής, μάρτυρας, μάχη. Όλα τούτα δηλώνουν την ποιότητα την οποία θα είχε η Εκκλησία η οποία βγήκε από τα αίματα των μαρτύρων διότι αγαπητοί μου η Εκκλησία δεν είναι θρησκεία η Ορθοδοξία δεν είναι θρησκεία είναι Εκκλησία και ποια η διαφορά θα μου πεις θρησκεία σημαίνει πως κάποιος άνθρωπος είπε μερικές σοβαρές αλήθειες και τον τιμούν οι υπόλοιποι και τον χαίρονται και απολαμβάνουν και τη δική του την παρουσία αλλά και τον ακολουθούν εδώ στην Ορθοδοξία αυτό που λέμε χριστιανισμός σημαίνει εκκλησία και εκκλησία σημαίνει αίμα Χριστού, σώμα Χριστού κλείσει σε μια βρώση και σε μια πόση στη Θεία Ευχαριστία μέσα από το γεγονός το σωτηριώδες που ο Κύριος πριν 2.000 χρόνια εθεώρησε καλό να προσφέρει στον κόσμο εκ της Αγίας Τριάδος. Και ποιο είναι αυτό, έχουμε τον Θεό κάτω στη γη για να ανέβει ο άνθρωπος στον ουρανό. Και οι μάρτυρες τι είναι. Οι μάρτυρες μεταξύ των οποίων πρώτος ο Άγιος Στέφανος είναι εκείνοι οι οποίοι αψήφισαν τα πάντα, αρνήθηκαν τον εαυτό τους και προτίμησαν από την κοινωνία την θεοκοινωνία. Κοινωνία σημαίνει συμβιβασμός με το σήμερα ή με το αύριο ή με το τώρα, ενώ θεοκοινωνία σημαίνει αρέσω στον Θεό με τον τρόπο που Εκείνος ορίζει την ποιότητα του ανθρώπου και την πορεία του επάνω στη γη. Αυτά τις υπόψη, απευθυνόμεθα στον λαό μας και του λέμε να έχεις την πίστη σου στερεωμένη, να έχεις την πατρίδα σου ολάκερη και να μην αφήσεις κανέναν να στη μικρύνει. Επιπλέον, οδηγούμε αυτόν τον λαό τον ποδηγητούμε πνευματικά και του λέμε «Οποιαδήποτε άλλη σχέση ή κοινωνία είναι πρόσκαιρη. Ανθρωποσωτήρες μέχρι σήμερα έχει βρει ο κόσμος μιλιούνια. Σωτήρα με σίγμα κεφαλαίο βρήκε έναν και αυτός λέγεται Χριστός. Για τούτο και η δημιουργία σήμερα του Αγίου Στεφάνου ενώπιον του συνεδρίου των Ιουδαίων σπάζει δόντια» που τους έκανε μάλιστα να τρίζουν τα δικά τους τα δόντια οι Ιουδαίοι ενωπιών του. Και φυσικά τον λιθοβόλησαν. Πέστε μου, οι διώκτες του που είναι σήμερα και που είναι ο Στέφανος. Έτσι πολλά και ευλογημένα. Χρόνια πολλά. Σεβασμιότατε, Πιστεύετε ότι η νεολαία, ο νέος κόσμος είναι σήμερα κοντά στην εκκλησία ή υπάρχει κάποια αποστροφή από τους νέους και περισσότερο είναι σύλλικες και οι πιο πάνω ηλικίες από αυτούς ασχολούνται με την εκκλησία και πιστεύουν ίσως και έρχονται κλπ. Τι έχετε παρατηρήσει εσείς. Έχει καταβληθεί από την δεκαετία του 80 και μετά προσπάθεια και μέσω του σχολείου αλλά κυρίως μέσω των μέσων μαζικής ενημερώσεω, θετικά ή αρνητικά, εν δικαίω ή εν αδίκω, προσπάθεια να αποκοπεί η αρνητικα εν δικαιω η εν προσπαθεια να αποκοπει η νεολαια μα από την Εκκλησία. Και εν μέρη, μέχρι πριν λίγα χρόνια, το πέτυχαν. Θα είμαστε ειλικρινεί και δεν θα μα άμε τα λόγια μα. Όμω, βλέπετε κι εσεί, πιστεύω, σήμερα εδώ ήσασταν, ότι τα πράγματα αλλάζουν. Και όχι σύμφωνα πάντα με τι επιδιώξει των διοκτών του εσφαγμένου αρνίου των διοκτών της αγάπης του Κυρίου μας. Σήμερα παρατηρείτε κάτι άλλο. Η παρουσία των νέων μας μεγαλώνει. Δεν είναι εκείνη που θα θέλαμε όλοι μας. Δεν είναι αυτό το 100 που είχαμε πρώτα, αλλά τα μεγάλα ποσοστά να τα φοβάστε. Το να μένουν μικρά και πάλι να τα φοβάστε. Το να αυξάνουν όμως, τούτο είναι ενδεικτικό μιας αλλαγής, μιας μεταβολής των παιδιών απέναντι στην Εκκλησία. Σας πληροφορώ. Ότι εδώ, στο Μητροπολιτικό Ναό, στην Αρνέα, εργάζονται δύο παπάδε μου. Ο πατήρ Παίσιο, που είναι δίπλα μου και μπορείτε να τον δείξετε, μάλιστα, με τον πατέρα Γιώργιο. Και εργάζονται και οι δύο κατά θαυμάσιο τρόπο. Και έχουμε τέτοια επιτυχία στα παιδιά και του Δηματικού, και του Γυμνασίου και του Λυκείου, που δεν το πίστευα, δεν το ονειρευόμουν, δεν το περίμενα ούτε στο όνειρό μου. Τι λέτε όταν κάνει τη δουλειά της καλά η Εκκλησία και όταν η πολιτεία έχει ξετσιπωθεί, δεν θα γυρίσει ο λαός στην Εκκλησία.